τους πρώτους παγετούς του φετινού χειμώνα βιώνει από το Σαββατοκύριακο η Ανατολική Ουκρανία, καθώς το βράδυ η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Στην περιφέρεια του Τορέτσκ μένουν ακόμη 16.000 κάτοικοι. Η ομώνυμη πόλη απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από την Μπαχμούτ, η οποία εξακολουθεί εδώ και καιρό να αποτελεί θέατρο σφοδρών ανταλλαγών πυρών. Η ζωή εδώ είναι δύσκολη. Οι κάτοικοι παίρνουν νερό από δεξαμενές και φαγητό από σημεία διανομής. Οι αρχές προσπαθούν οι κάτοικοι να κρυώνουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Το βράδυ της Κυριακής υπήρξε και ηλεκτροδότηση, πιθανότατα λόγω των ακραία χαμηλών θερμοκρασιών. Έχω σκύλους και γάτες και με κρατούν ζεστή το βράδυ. Ακόμη και αν η θερμοκρασία στο διαμέρισμα ήταν υπό το 0 και στους τοίχους είχε σχηματιστεί πάγος. Θα τα καταφέρω. Το χειμώνα του 41 τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα. Στο Τορέτσκ πολλά από τα σπίτια χτίστηκαν στη Σοβιετική εποχή και η μόνωσή τους είναι ελλιπής. Η 70χρονη Λίντια μένει σε ένα από αυτά και όπως λέει, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό της, το οποίο βρίσκεται μέσα στη ζώνη πυρός. Φοβάμαι, πραγματικά, αλλά η κατάσταση είναι απελπιστική. Είναι τρομερό. Δυνατές εκρήξεις. Φοβάμαι, αλλά τι να κάνω. Οι ήχοι του πολέμου ακούγονται, όμως η 6χρονη Ξένια και ο 10χρονος Δανιήλ έχουν βγει έξω να παίξουν. Τα πάνω πατώματα του διπλανού σπιτιού έχουν καταστραφεί εντελώς από στρατιωτικά πυρά. Όταν έχει εκρήξεις και πετούν σφαίρες γύρω μας, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Δεν μου αρέσει όμως καθόλου. Οι χειμερινοί παγετοί θα συνεχιστούν χειροτερεύοντας περαιτέρω την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία.